Είναι ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΚΚΕ. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που βλέπουμε τα πολλά τελευταία χρόνια και αφορούν τα εργασιακά, τις κάνει το ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ κατεβαίνει συγκροτημένα, συγκεντρωμένα, με τον κόσμο να τηρεί προδιαγραφές κτλ. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα, εάν ο Χουδαλάκης, γνωστός προβοκάτορας, αποφασίσει να πάει σε μια συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ναι, όπου ο Γιάννης έχει δώσει διαπιστευτήρια, διαδηλωτή, βάσει πρωτοκόλλου, και τα κάνω μπάχαλο, επειδή εγώ είμαι αλυταράς, ρε παιδί μου, ο Πρωτούλης θα φταίει. Ναι. Όχι. Ο Πρωτούλης όμως μετά θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντες. Δηλαδή στην πράξη, με αυτό το νομοσχέδιο, και ιδιαίτερα με ορισμένα τα πιο επικίνδυνα άρθρα που έχει μέσα, μπορούμε να απαριθμίσουμε ορισμένα το άρθρο 13, για παράδειγμα, για την αστική ευθύνη. Για την αστική ευθύνη. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε έχει υποστεί βλάβη στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή έχει σπάσει ένα κατάστημα, ένα πολυκατάστημα, αυτός να κάνει μήνυση. Μπορεί να μην κάνει ο ίδιος, μπορεί να του κάνει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που έχει, είναι ασφαλισμένο το πολυκατάστημα. Και αυτή η μήνυση αναπευθεί ενάντια σε ποιον? Ενάντια στον οργανωτή μιας πορείας, η οποία μπορεί να μην έχει καμία σχέση ούτε με το μέρος που έγιναν τα σπασίματα, ούτε με το χρόνο που έγιναν τα σπασίματα. Απλά εκείνη την ημέρα να υπήρχε μια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Ο οργανωτής λοιπόν θα πάει στο δικαστήριο, ναι, θα σέρνεται στο δικαστήριο για χρόνια με πολιτικές, με οικονομικές διώξεις. Λοιπόν, για να αποδείξω ότι δεν είναι ελέφαντες. Ναι. Δηλαδή, για φανταστείτε. Και εδώ, μια μαθητική για παράδειγμα, κοινότητα. Ο Πρωτούλης είναι ο υπεύθυνος της. Δεν είναι. Της, έτσι είναι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα, θέλω να σας πω ότι και χθες στη Βουλή καταγγείλαμε. Γιατί η ευθύνη που έχει. Ακούστε, και χθες στη Βουλή καταγγείλαμε ότι ήδη ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει και ενημερώνουν τους ασφαλιστές τους ότι υπάρχει τέτοιο άρθρο μέσα σε αυτό το νόμο για να ξεκινήσουν ασφαλιστήρια, δηλαδή να τυλίγονται άνθρωποι σε μια κόλλα χαρτί και ιδιαίτερα οι πρωτοπόροι οργανωτές των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών κινητοποιήσεων, να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί για χρόνια ολόκληρα. Όχι, δηλαδή, δυνάμει, πρόκειται για απαγόρευση όλων των διαδηλώσεων. Κύριε Πλεύρη, το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λέμε ότι θα σέρνονται στα δικαστήρια άνθρωποι αθώοι που δεν έχουν καμία ευθύνη. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει ήδη αποκαλύψει ότι το νομοσχέδιο δεν πρόκειται, είναι προσχηματικό το 20 και 30 άτομα. Το νομοσχέδιο έρχεται, η συζήτηση το έχει αποκαλύψει τώρα και τα λεγόμενα του κύριου Πλεύρη, ότι πρόκειται για τις διαδηλώσεις. Τις μεγάλες, τις μαζικές, δηλαδή και πρωτομαγιά και 17 Νοέμβρη εργατικό λαϊκό κίνημα. Αφήστε 17 Νοέμβρη. Μια ερώτηση. Ας πάρουμε μια μεγάλη απεργία που θα γίνει επειδή ακριβώς τώρα εσείς μπροστά φέρνετε όλα αυτά τα μέτρα για το κόψιμο το μισθό του εργαζόμενου, τις ασφαλιστικές του εισφορές. Εκεί δεν υπάρχει απεργία. Κανένα πρόβλημα, κύριε Πρωτούλη. Το πρόβλημα είναι στις τρεις διαδηλώσεις την εβδομάδα που έχουμε. Ακούστε, Τρίτη, Τετάρτη, και γίνουν Πέμπτη, τα επεισόδια τα γνωστά από τους γνωστούς αγνώστους, τους οποίους η αστυνομία για χρόνια ολόκληρα δεν τους πιάνει, ενώ είναι πασίγνωστοι. Λοιπόν, γιατί κάνουν το ρόλο τους και γίνουν τα γνωστά επεισόδια. Ποιοι θα σέρνονται στα δικαστήρια? Θα σέρνονται οι πρόεδροι των συνδικάτων, θα σέρνονται οι συνδικαλιστές για χρόνια ολόκληρα για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.